Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, είναι φανερό πλέον ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνδράμει με όλες τις δυνάμεις για την επιτυχή προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Υπηρετώντας στην ουσία τα συμφέροντα των ενεργειακών κολοσσών, η Νέα Δημοκρατία όχι απλά ανέβασε επίπεδο το στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας ΗΠΑ που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυριολεκτικά τον απογείωσε. Αυτό επιβεβαιώνεται από την επιτάχυνση του δεύτερου γύρου του διαλόγου, από τη συνένεση στην απέτηση συμμετοχής των ενόπλων μας δυνάμεων σε ξένες αποστολές και την αναβάθμιση της παρουσίας των Αμερικανών στη χώρα μας, επεκτείνοντας και ενισχύοντας το ήδη υπάρχον δίκτυο υποδομών και βάσεών τους απ' άκρης άκρη σε όλη την επικράτεια. Με την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας του 1990, που μάλιστα γίνεται κάτω από συνθήκες έλεκτου ανταγωνισμού μεταξύ των επηρεαστικών δυνάμεων, η κυβέρνηση επισφραγίζει με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο την εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή. Έτσι, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, αντί να εστιάζονται στην άμυνά μας, εμπλέκονται όλο και πιο βαθιά σε αμερικανονατοικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Αυτή η επικίνδυνη πολιτική, που είναι εις βάρος του λαού, στηρίζεται από όλα τα αστικά κόμματα, γιατί εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των ντόπιων επιχειρηματικών ομήλων που διεκδικούν για λογαριασμό τους κομμάτι από την ενεργειακή και όχι μόνο πίτα. Όμως ο λαός δεν πρέπει να ξεχνά ότι πίσω από συμφωνίες σαν κι αυτή πάντα κρύβονται ματωμένες λέξεις, όπως Ιράκ, Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία και πιθανότατα τώρα Ιράν. Η παρουσία των Αμερικανών στη χώρα μας ποτέ δεν ήταν παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας όπως θέλουν να μας πείσουν κάποιοι. Οι βάσεις τους δεν φτιάχνονται για να υπερασπιστούν τη χώρα μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που μάλιστα τελευταία γίνονται και διαπραγματευτικό χαρτί στο παζάρι ΗΠΑ Τουρκίας για να εξασφαλιστεί η παραμονή της τελευταίας στο ΝΑΤΟ. Με την πολυετή ή πιθανόν και αορίστου χρόνου νέα συμφωνία για τις βάσεις, η χώρα μας μεταντρέπεται σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ορμητήριο πολέμου και επεμβάσεων των ΗΠΑ εναντίον των άλλων λαών της ευρύτερης περιοχής. Με όλες αυτές τις βάσεις είναι πια γεγονός η στοχοποίηση της Ελλάδας από αντίπαλους υπεριαλιστές. Ο λαός θα πρέπει να λάβει υπόψη τις απειλητικές προειδοποιήσεις της Ρωσίας αλλά και του Ιράν, γιατί οι βάσεις αυτές και συνεπώς η Σούδα, ο Άραξος, η Λάρισα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη αποτελούν στόχους των όπλων τους. Σε αντίθεση με τον εφησυχασμό που καλλιεργούν τα αστικά κόμματα, οι εξελίξεις είναι πολύ ενισχυτικές, καθώς επιταχύνονται οι πολεμικές προετοιμασίες και αργεί μια σπίθα μόνο για να ανάψει φωτιά του πολέμου. Γι' αυτό η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει την ανοχή κανενός μας στα επικίνδυνα αυτά σχέδια. Κανείς μας να μην συνενέσει σιωπηρά με την απάθειά του στη νέα συμφωνία. Η κίνηση για την εθνική άμυνα, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα για οργανωμένη συλλογική δράση ενάντια στη νέα συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, συμπαρατάσσεται με το αντιπεραλιστικό φιλελληνικό κίνημα, με τα εργατικά συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους και τους φορείς του λαϊκού κινήματος. Σε αυτό το κάλεσμα έχουμε θέσει όλοι μας, όχι μόνο οι απόστρατοι, αλλά και οι ενεργοί συνάδελφοί μας και προπαντός οι στρατευμένοι νέοι μας. Να διατρανώσουμε όλοι μαζί ότι δεν έχουμε καμιά δουλειά στους υπεραλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς και να αγωνιστούμε ενάντια στη μετατροπή της χώρας μας σε προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ και ορμητήριο πολέμου και επεμβάσεων. Έχουμε κοινές ανάγκες με τον υπόλοιπο λαό. Αντιπαλεύουμε τον πόλεμο και τα συμφέροντά του που το γεννούν. Αγωνιζόμαστε κόντρα στα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ και διεκδικούμε όλοι μαζί να μην ανανεωθεί, να κατακαιρθεί η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, να μην χρησιμοποιηθεί η χώρα μας ως ορμητήριο σε υπεραλιστικούς πολέμους, να κλείσει βάση της Σούδας και όλες οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα, να μην αποθηκευτούν πυρηνικά όπλα στη χώρα μας, καμιά συμμετοχή των ενόπλων μας δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων, να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τους δολοφονικούς σχηματισμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.